καλησπέρα τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Έχουμε να τα πούμε, κύριο. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε? Καλημέρα, κύριε Μάνης. Έχω την αίσθηση, θα με βοηθήσετε τώρα εσείς, γιατί ίσως έχετε καλύτερη μνήμη από μένα, ότι πρέπει να είσαστε από τους μακροβιότερους πολιτικούς που συμμετέχετε σε εκλογικές αναμετρήσεις. Όχι ότι μεγάλη ηλικία, αλλά μαχητικός πάντα. Πρέπει να έχετε συμμετάσχει σε πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Έχετε κάνει ταμείο, θυμόσαστε? Από το 84 συμμετέχω. Διαρκώς. Καταρχάς, το κόμμα ονομαζόταν Οικολόγοι Ρινιστές Πράσινοι. Έτσι. Να το εξηγήσουμε αυτό, ότι είμαι ο πρώτος που ίδρυσα οικολογικό κόμμα, όταν αυτοί που κάνουν τους οικολόγους σήμερα ανήκαν στο συνασπισμό. Στο ΣΥΡΙΖΑ ανήκαν και πολιτεύονταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Το κεντρό πότε ήρθε, θυμίστε μας? Πώς? Ένωση Κεντρών ονομάστηκε από το 1993. Από το 1993. Και αυτό το κάνει. Όχι γιατί υποβαθμίστηκε μέσα μας η αξία της οικολογίας, αλλά γιατί ανώτατο κριτήριο είναι η δημοκρατία. Η Ελλάδα δηλαδή. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Υπάρχει μια, δημιουργείται μια πόλωση. Τώρα αρχίσαμε να κοιτάξουμε τα παπαγαλάκια αυτά, τα αναμενόμενα για εσάς. Ναι. Κάποτε παλιότερα ήταν και πιο σκληρές οι παραθέσεις και οι πολλώσεις και με γκρίζα και βρώμη και διαφήμιση. Εντάξει, τώρα είμαστε σε καλό επίπεδο. Όχι, αλλά ο στόχος είναι η πόλωση. Τι ελπίδα έχει έτσι ένα μικρότερο κόμμα τώρα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, να τρυπώσει, ας πούμε, στα μεγαθύρια της πολιτικής? Για μένα δεν μου λέει τίποτα το μεγαθύριο. Τουλάχιστον το ήθος του καθενός, ναι, μου λέει εμένα, έτσι. Η Ένωση Κεντρών θέλει να μην πάθει ο λαός αμνησία. Δηλαδή πρέπει να θυμάται για το Πασόκ την κομπίνα του χρηματιστηρίου, πρέπει να θυμάται τους νεονάκηδες, τους πάχτες, όλους αυτούς που συνθέτουν το πασοκικό ήθος. Και για τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να θυμάται τους αγάπιους, τα ομόλογα, τα βατοπέδια, τους βουλγαράκηδες, τους εφρέμιδες, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία επαγγέλθησαν σεμνότητα, ναι, και δείξανε ότι είναι χειρότεροι από τους προηγούμενους. Ναι, και αναφέρθηκα σε σποτάκια, Λόρα μου, δώσουμε και βοηθήσεις της ευκαιρίας. Δώσουμε πληροφορίες για να ξέρουμε τι θα αναμένουμε από εδώ και πέρα. Θα βγήκαν καινούργια παπαγαλάκια της Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε, έτσι θα πορευτούμε. Έχει συνολικά 5 σποτ η Νέα Δημοκρατία με παπαγάλους. Α, 5 είναι με παπαγάλους. Ναι, συνολικά. Διάβασα ένα σχόλιο σε εφημερίδα, δεν θυμάμαι πού, και έλεγε μάλιστα, παιδιά, δεν είναι πλάκα, το ότι υπάρχει έτοιμο σποτ Πασόκ μες στο Βουδοκάμινο. Εγώ χιουμοριστικό το εκλαμβάνω. Το είπε ο κ. Παπακοσταντίνου στην ενημέρωση που είχε στους πολιτικούς συντάκτες, ότι εκτός από παπαγάλους υπάρχουν και οι στουρδοκάμιλοι που έχουν το κεφάλι τους χωμένο μέσα στη γη, και όλοι νομίζαμε ότι θα βγάλουν σποτ. Αλλά, πήραμε τηλέφωνο, αλλά, δεν θα βγάλουν. Ως, το υπόθηκε, αλλά δεν υπάρχει σποτ. Ο οποίος κ. Παπακοσταντίνου είναι ανυψός αποστάτη, είναι δηλαδή ανυψός του υπουργού του Μητσοτάκη που έφυγε από το κέντρο και πήγε στη δεξιά. Το ξέρουμε αυτό. Εντάξει, το έχουμε πει. Ότι ο επικεφαλής του Πασόκ του Ευρωψηφοδελτίου είναι ανυψός, πρώτος ανυψός του Παπακοσταντίνου, του υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, αποστατήσαντος εκ του κέντρου και προσχωρήσαντος στη δεξιά. Πάντως είναι περήφανος ο κ. Παπακοσταντίνου για τον θείο του. Και άμα είναι για την αποστασία υπερήφανος. Εντάξει, δεν το χαρακτηρίζει αυτό. Αποστασία το χαρακτηρίζει μια μετακίνηση. Ναι, σωστά. Στο Πασόκ υπάρχουν κάποια αρνητικά σποτ, τα οποία όμως θα βγουν εφόσον προκληθούν από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει αυτή τη στιγμή. Να υπάρχουν δύο. Να προκληθούν επί προσωπικό κ. Παπανδρέου. Δηλαδή να... Υπάρχει ένα σποτ το οποίο ζουμάρει στα κλειστά καταστήματα λόγω οικονομικής κρίσης. Ναι. Και αμέσως μετά στην κλειστή Βουλή λόγω σκανδάλων, όπως επικαλείται το Πασόκ. Μάλιστα. Υπάρχει και ένα δεύτερο που είναι προσωπικό για τον κύριο Καραμαλή, το οποίο έχει τον κύριο Καραμαλή να επαναλαμβάνει τη φράση «μηδενική ανοχή στα σκάνδαλα». Ναι. Και σε κάθε φορά που λέει ο κύριος Καραμαλής αυτή τη φράση, πέφτει και ένα πρόσωπο πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, αυτή είναι, δηλαδή, είναι τα σκληρότερα σποτ που είναι έτοιμα. Αυτά αλλά θα ξέρουμε γίνει... εμείς. Τώρα... Βέβαια, ξεκίνησε η επίθεση στο πρόσωπο του κ. Παπανδρέου, αλλά ξεκίνησε βεβαίως από τον Πρωθυπουργό, σκληρή κριτική και χθες από την Λάρισα. Προφανώς εννοούν το Πασόκ, αν θα βγει γκρίζα διαφήμιση για ακριβώς τον αν θα Παπανδρέου. Υπάρχει... Είναι... Δεν θέλουν σε αυτή τη στιγμή, αλλά αν χρειαστεί. Θα τα ρίξουν με, και τι με τι λεφτά πληρώνονται όλα αυτά τα σποτ, κύριε Μάνης? Έχω την αίσθηση ότι είναι το κρατικό κορμπανά. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Από πού είναι? Ο κρατικός κορμπανάς είναι η πρόφαση. Ναι. Η Siemens περιγράφεται στη δικογραφία από τον πρόεδρο της Siemens της Γερμανίας. Ναι, ότι 140 εκατομμύρια ευρώ δόθησαν στα δύο κόμματα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Αυτό ακριβώς λέγεται. Δηλαδή 280 φορές πάνω από τα λεφτά του Τσουκάτου. Ναι. 280 τσουκάτι υπάρχουν μπήκανε ακόμα στη Ριγίλης και στη Χαριλάου 279. Και η κρατική επιχορήγηση είναι το άλοθη. Για να έρχονται μετά οι μίζες από δημοσία έργα. Καλά, οι μίζες από προμήθειες. Μην εκπλησόμεθα. Τα κόμματα στο παρελθόν. Άρα με μαύρο χρήμα. Μαύρο χρήμα. Αυτή την ώρα που ο αγρότης παίρνει 200 ευρώ σύνταξη, κάποιοι άλλοι πετάνε δισεκατομμύρια
για να κάνει πλήση εγκεφάλου. Αυτό φωνάζει η Ένωση Κεντρών και αυτό θέλουμε να θυμάται ο κόσμος. Και αυτό κουβεντιάζαμε και τους προλαλήσατες και με καταδιαστήματα και με επιτάσσεως και με ένταση κτλ. Διότι θεωρώ ότι είναι κυρίαρχο γεγονός το ότι είχαμε έναν άνθρωπο που θα μπορούσε επιτέλους να μας δώσει να καταλάβουμε και με στοιχεία ποιοι είναι οι λαδιάρηδες, θα το πω έτσι απλά πολιτική, και τον αφήσαμε. Ναι, αλλά εδώ κλείσαν τη Βουλή συνεταιρικά. Φωνάζει το Πασόκ ότι την έκλεισε ο Καραμαλής, αλλά γλιτώσαν και οι δικοί του κλέφτες. Δηλαδή είχαν κλέφτες και τα δύο κόμματα. Γιατί ο Γερμανός λέει στα δύο κόμματα έδωσε 140 εκατομμύρια ευρώ. 280 φορές τα λεφτά που πήρε ο Τσουκάτος κατευθύνθησαν στους δύο, γίνανε αφίσες, βίλες, δεν ξέρω τι γίνανε. Μπορεί να γίνανε και καράβια, γιατί πολλοί των πολιτικών βρίσκονται με ναυτιλιακές εταιρείες. Αν ψάξετε την οικογένεια Μητσοτάκη στον Πειραιά, θα βρείτε πολλά. Και άλλοι του Πασόκ είναι με αυτή. Δεν το γνωρίζω, αλλά υπάρχουν δεν και οι εξωτερικοί που κάποιοι μπορεί να έχουν. Τι χάνει να το γνωρίζω εγώ. Κύριε Πρόεδρε, για τον γαμπρό Μητσοτάκη, τον γαμπρό τον Κούβελ. Να μας πείτε λίγο την γνώμη σας για κάτι. Ναι. Λένε κύκλοι από τις κυβέρνησεις, μάλλον νομικοί κύκλοι που πρόσκειται στην κυβέρνηση, ότι εάν είχαν κάνει αυτό που είπε προηγουμένως η Γιάννη Παπαδάκου, δηλαδή εάν είχαν κρατήσει ως ύποπτο φυγής τον κύριο Χριστοφοράκο, τον είχαν συλλάβει από την πρώτη φορά που πήρε αναβολή, τότε θα είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν. Και αν σήμερα κατηγορούμε την κυβέρνηση ότι τον άφησε να φύγει, τότε θα λέγαμε ότι επιχειρεί να ενοχοποιήσει, να κατασκευάσει ενόχους. Σας λέω ποια είναι τα επιχειρήματα, τα νομικά, να κατασκευάσει ενόχους, ούτως ώστε να στοχοποιήσει το Πασόκ. Ακούστε, εσείς τι πιστεύετε ότι. Οι δύο μαζί συνεταίροι είναι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, έχουν πάρει μαύρα λεφτά από τη Siemens και όχι μόνο από τη Siemens, από κάθε δημόσιο έργο. Δεν παίρνει εργολάβος έργο αν δεν δώσει 15%. Μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια που κυκλοφορούν στη Βρωμιά και στη Μαυρίλα. Λοιπόν, κλείσαν τη Βουλή συνεταιρικά για να γλιτώσουν. Είναι ξεκάθαρο. Ας αφήσουν λοιπόν το να ρίχνει ο ένας εις τον άλλον. Έπρεπε, αν είχαμε δικαιοσύνη, να είχαν διαλυθεί νομικά και τα δύο κόμματα. Αν ήταν άλλο κράτος σοβαρό, η δικαιοσύνη θα ζητούσε τη διάλυση των δύο κομμάτων. Είναι σίγουρο ότι έχουν πάρει λεφτά μαύρα και ότι κάθε αφίσα και κάθε σποτάκι είναι με κλεμμένα λεφτά. Δεν το λέει η Ένωση Κεντρών αυτό, το λέει η Ελλάδα. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Και γι' αυτό που πάω, λέει όλοι είναι κλέφτες, όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτό το ισοπεδωτικό πάντως από μα όπου πάω, ακούγεται, κύριε Μάνηση, στην Κρήτη πήγα. Στην Κρήτη πήγα. Έχει γίνει αίσθηση ότι τα πήρανε. Και ενώ σε άλλο κράτος θα διελύνονται τα κόμματα, αν γνωστοποιούνται. Γι' αυτό έλεγα δεν υπάρχει ο Φοράκος. Διότι δεν μπορεί να τα πήραν όλοι, κάποιοι θα τα πήραν. Όλοι τα πήραν, τα δύο κόμματα. Μα κύριε Μάνεση, τα δύο κόμματα, λέει ο Γερμανός, τα πήρανε για να δώσουν έργα. Για να δώσουν έργα. Και συναντώ εργολάβους, είμαι πολιτικός μηχανικός. Συναντώ εργολάβους που κατασκεύασαν το ένα το άλλο. Καταραίει το πολιτικό σύστημα, δηλαδή. Δεν παίρνουμε έργο αν δεν δώσουμε 15%. Πάντως το κύριο επιχείρημα ήταν ότι. Και έρχομαι για μηνύματα, παιδιά, και στην Ακρόπολη. Θα γινόταν ακόμα μεγαλύτερο δώρο εάν προφυλάκησαν τον κύριο Χριστοφοράκο χωρίς καν να έχει απολογηθεί. Για να έρθουν και στα δικά σου μηνύματα. Αν προφυλάκησαν, θα κελαϊδούσε και τότε θα του ζεμάτιζε αμφωτέρου. Ίσως δεν εξυπηρετούσε. Για δείτε και αυτή τη διαπίστωση. Παρακαλώ, δικά σας. Μα εγώ φωνάζω και με κατηγορούν. Θα δείτε και στις έκτακτες πολιτικές εκπομπές. Λέω προς Θεού, μην αλλάζετε την ατζέντα και πηγαίνετε στον πολιτισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής. Εδώ, Ελλάδα, ζούμε. Πέταξε το πουλάκι. Όταν εδώ διαλύονται όλα, μας μιλούν για σύγχρονη σταθερότητα. Εάν ο Γερμανός. Κυρία Μιλένα Αποστολάκη, άκουσα προηγουμένως στο καφενείο που παρακολουθούσα. Για τα υπολογιστικά. Έλεγε θα αλλάξει το σύμφωνο σταθερότητας. Ποιο σύμφωνο σταθερότητας εδώ? Ο αγρότης παίρνει 200 ευρώ. Εδώ οι άνεργοι έρχονται στο γραφείο μου και ζητάνε δώσε μου να πάρω ένα σουβλάκι. Ένα σουβλάκι. Ναι, καταλαβαίνετε. Είναι τραγικά τα πράγματα. Κανείς το γεγονός ότι αν είναι πονηροί οι Γερμανοί και εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι ο Χριστοφοράκος θα τους πει 5 ονόματα του Λεβέντη κτλ. Δεν θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για να πάρουμε όχι μόνο υποβρύχια που γέρνουν, αλλά αεροπλάνα που μπατάρουν, ό,τι παράγουν. Γιατί να μην το κάνουμε? Στο παρελθόν έχει συμβεί. Στη Γερμανία είναι πλημέλημα το αδίκημα. Σαφώς, πήγε ο Χριστοφοράκος για να πέσει τα μαλακά. Καταλάβατε. Και έτσι γλιτώνουν και εδώ οι δύο. Γλιτώνουν. Φωνάχτε λίγο. Η Ένωση Κεντρών, κύριε Μάνεση, φωνάζει. Αλλά περιορίζομαι σε ένα έξτρα μικρούλι. Ένα μικρούλι κανάλι. Μας βάζει στον πειρασμό να ρωτήσουμε. Και ο Αλαφούζος θέλει οικολόγους. Δεν θέλει η Ένωση Κεντρών. Αν από το ποσοστό των οικολόγων θα πάρετε ψήφους. Αυτό να μας πείτε. Και εγώ απλώς προβάλλουμε, συγχωρείτε που μιλάω με ονόματα, τους οικολόγους. Ξέρετε γιατί? Γιατί βλέπουν ένα 40% στον κανένα και σου λέει μην τυχόν μας βγει κανένα λεβέντη. Καμιά Ένωση Κεντρών και έχουμε πρόβλημα. Ποσοστό των οικολόγων θα πάρετε? Γιατί μας είπατε πριν. Δεν είναι ποσοστό των οικολόγων, είναι ποσοστό του λαού. Και απλά ο κόσμος υποψιάζει.
βιάζεται αυτούς τους οικολόγους, γιατί βλέπει αλαφούζους, στεγόπουλους, εν πολλές αμαρτίες, περιπεσόντες εκδότες, να τους στηρίζουν. Μα τους στηρίζουν. Πώς δημιουργήθηκε το λανσάρισμα? Μέσα σε 10 μέρες, κύριε Μάνεση, λανσάραν τους οικολόγους ότι θα είναι 8%. Απλά τι συμβαίνει? Βλέπουν το κενό και σου λέει, παρά να το πάρει η Ένωση Κεντρών και να έχουμε ένα λεβέντη σκληρό που ζητάει κάθαρση, καλύτερα να τα πάρουν άνθρωποι σαν τον Τρεμόπουλο του χεριού τους, οι οποίοι να μην έχει πρόβλημα το εκδοτικό βρώμικο κατεστημένο. Καταγράφεται η πολιτική σας άποψη, εγώ δεν πάω πάρω θέση.